Γεια σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στο 17ο τεύχο του Θορικ του Μπίσμαρκ. Ένα ακόμα τεύχο όπου είναι λίγο από αυτά τα τέφια που κάποιο θα τα γλίτωνε αν δεν ήθελε όλα αυτά τα gimmicks με τα καλώδια αυτά να δουλεύουν πράγματα και τέτοια. Εμεί θα το δούμε όλο. Εντάξει, διαφορετικά το ψήνα άνετα απλά να συλλέξω το μοντέλο και θα γλιτώναμε κανένα 40 τεύχη. Μόνο καθαρά ότι έχει να κάνει με μοντελισμό και να κουμπώνουμε πάνω πράγματα τέλο πάντων και να είναι πιο στατικά. Τώρα, εδώ, κάποιο είδου πλακέτα είναι αυτή ή κάτι τέτοιο. Τώρα, που θα. Και για να βλέπω βίδε, μάλλον τη βάζουμε και πάνω, μάλλον τη στερεώνουμε εκεί. Δεν βλέπω παραπάνω βίδε, οπότε μάλλον δεν το κλείνουμε ακόμα. Αλλά έλεγα μήπω όταν το βάζαμε αυτό και τη στερεώναμε, μήπω το κλείναμε λίγο το πρώτο κομμάτι τουλάχιστον. Ε, θα δούμε όμω, θα δούμε. Και δεν ξέρω αν έρχεται η ώρα να τα δοκιμάσουμε όλα. Ε, μακάρι να έρθει η ώρα να τα δουλέψουμε όλα, να τα δοκιμάσουμε όλα, να δούμε αν όλα δουλεύουν και αυτά. Να μου πει τότε θα το κλείναμε, όταν τα δουλέψουμε όλα. Θα δούμε αν το δουλεύουμε και σήμερα, γιατί όχι. Α, ah, οι επόμενε να μόλι τα παρέλα για, τη δοκιμή. Α, ah, άρα μα δίνει έξτρα τέτοια με κουμπάκι και τέτοια. Οκ. Okay. Επίσης Επίση ένα από αυτά τα τέφη, όπου κάποιο θα τα γλύτωνε, έχουν ενδιαφέρον για αυτά τα τέφη, γιατί θέλω να δω τώρα τι κουμπάκι και τέτοια έχουν. Το έφερα και αυτό κοντά μου, μήπω το χρησιμοποιήσουμε, αλλά όχι ήταν κυβότιο που είχαμε το προηγούμενο. Που ήταν μοτεράκι και τέτοια για να κάνουμε δοκιμέ. Τώρα δεν θα μα χρειαστεί. Λογικά έχουμε αυτό το επόμενο και είναι τέτοιο που τα δίνει έτσι. Κάνουμε δοκιμέ και μετά μπορεί κάποια από αυτά να πάνε άχρηστα τελείω να μην τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ε, ήθελα λίγο καλύτερη μελέτη εδώ σε αυτή την συλλογή. Θα δούμε όμω, θα δούμε. Λοιπόν, καλωδίωση για, τον εμπρόστιο, για τον εμπρόστιο πυργίσκο. Τάι ραπ, μα δίνει και τάι ραπ. Νομίζω πω όχι, μπορεί να δίνει και τάι ραπ. Για να έχει τέτοιο δεματικό τέλο πάντων. Ναι, ή cable τάι. Ε, μπορεί Α, γιατί για να δέσουμε τα καλώδια και καλά έλα ρε Πάρει το κουτί της πλακέτας και αυτά Ναι μας δείχνει που θα περάσει κάθε καλώδιο ω. Oh, oh. θα έχουμε cable management να κάνουμε εδώ πέρα Βλέπετε από κάτω από μέσα και τέτοια Θα έχουμε, θα έχουμε να κάνουμε cable management εδώ Οκ okay. okay. και βλέπω και αρκετέ οδηγίες και τέτοια εδώ Μάλιστα μάλιστα έχουμε και ένα δεματικό Αλλά πριν φτάσουμε στις οδηγίες Να δούμε που ακριβώς μπαίνει το κάθε καλώδιο και αυτά ε, να δούμε μια βόλτα εδώ. Το λιμάνι και η λεκάνη δεξαμενισμό. δεξαμενισμού. Okay, Οκ, δύο ναι. Πιθωράκηση του φρουρίου λεπτομερό. Η κατασκευή συνεχίζεται. Φωτογραφίε εδώ πραγματικοί αληθινέ. Χειμώνα 3340. Ού, πρέπει να τα βαρύσει αυτό. Ε, το πλήρωμα επί του πλοίου. Η επιλέουσα δεξαμενή. Οκ, okay. η επιπλέουσα δεξαμενή. Τι επιλέουσα, η επιπλέουσα δεξαμενή. Mm, η, η καραβέλα. Ooh, και αυτό παλιά δεν είχε αυτή. Η που κάνουν διαφορά. Τα τρία πλοία. Ενώ στην αρχή χρησιμοποιήθηκε ξανά λευτικό σκάφο. Α, ah, ήταν σκάφο η καραβέλα. Οκ. Okay. Ένα μακρύ ταξίδι. Το Βικτόρια το μοναδικό πλοίο που επέστρεψε. Και okay. ιστοριούλα. Ναι, δεν έχουμε μεγάλες ναυαγεί. Έχουμε μάλλον θρύο των πολεμικών πλοίων. Έχουμε ακόμα ένα θρύο σαν πλοίο. Αλλά όχι τι άλλε χρονολογίε και αυτά. Εδώ το έχουμε. Στο επόμενο τα και έχουμε και άλλα καλώδια στο επόμενο τεύχο. Ε, Σα λέω, αυτά τα τεύχη θα τρώγανε skip και μπορεί να είναι τώρα με και 40 τεύχη, μπορεί και παραπάνω που να είχαν έτσι πιο καλώδια και τέτοια. Και τώρα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και αρκετή δουλίτσα εδώ με καλώδια και τέτοια αρέσει τώρα. Πού να τι φέρω αυτέ λίγο πιο εδώ για να φέρουμε το αυτό. Αν και δεν θα χρειαστεί όλο αυτό, κάτσε αυτό το κάνω εδώ. Αυτό που θα χρειαστούμε σήμερα θα είναι εδώ, εδώ το κάτω και δεν έχω πάρει κάτι ακόμα να το βάζουμε ε, κάτι. Έχει και ακόμα και ειδικά στα σφουγγάρια που το βάζει κάτω το ακουμπάς, για να κουμπά πράγματα για τέτοιε δουλειέ. Δεν έχω πάρει κάτι ακόμα και θέλουν λίγο προσοχή αυτά από το πώ το πιάνω από κάτω για να μην σπάσουμε κάτι. Ε, και αυτή τώρα που θα μπει αυτή εδώ, αχ δεν τα άνοιξα ρε, θα κάτσει, άμα τα αφήσω, θα κάτσει, δεν είναι τώρα και ιδιαίτερα σωστό αυτό γιατί ακουμπάει στον πυργίσκο, αλλά εντάξει θα δούμε, και αυτό είναι, φαίνεται και βαρύ, ρε, Να μου πει έχει πλακιτά και να το ρε. Και το tie-up έχει όντω και tie-up μέσα ή cable tie. Δεματικό ματικό. Okay, έχει όντω τέτοιο μέσα μικρό τσικό. Και αυτό είναι λίγο βαρουτσικό, Έχει πράγμα. Αααααα, και είναι όλα αριθμημένα. Βλέπετε, έχουμε αριθμού πάνω όλα για το που θα, θα συνεδριθεί το καθένα. Οκ, okay, Σε πρώτη φάση νομίζω μα βάζει να την στερεώνουμε πάνω, να την βάζουμε πάνω. Και μετά θα δούμε με τα καλώδια το πρώτο, αλλά κατά ποιο τρόπο ε, το βάζει θέλω να δω. Θα το ακουμπήσω πάλι πάνω εκεί, το ακουμπάω πάλι πάνω εκεί. Εδώ, αυτό μάλλον είναι να μπει έτσι σε αυτέ τι τρύπε και εδώ περισσεύει ακόμα μια τρύπα. Δεν ξέρω ίσω αργότερα βάλουμε κάτι εδώ γιατί περισσεύει αν είχε γίνει αλλιώ στην αρχή με LED και αυτά. Όπω είναι τώρα εδώ, βλέπετε, έχουμε αυτέ τι δύο τρύπε. Ε, αυτέ τι τρει τρύπε, μάλλον. Μία αυτή την μπροστά και αυτέ τι δύο. Τώρα και αν θέλει να το βάλει κάποιο ανάποδα, δεν θα μπορέσει να του κάτσει αυτό. Οπότε είναι να μπει κάπω έτσι. Εδώ, και να μόλι δείτε αυτέ τι τρει εδώ πέρα, όπω είναι, μπορείτε να το σφίξετε. Να ανοίξουμε όμω τι βίδε ε, πριν το σφίξουμε και μία μα περισσεύει. Εντάξει, μου αρέσει αυτό που κάνει, μα δίνει και μία έξτρα βίδα. Αυτέ λίγο πιο φαρδιέ και με διαφορετικέ ε, βόλτε όπου ανοίγουμε εμεί πρακτικά τα διαφορετικά πάσα. Τέλο πάντων, πάνω όπου εμεί ανοίγουμε τι ε, βόλτε εδώ. Ε, να δοκιμάζαμε. Τι να δοκιμάζαμε? Δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε. Και να θέλουμε δεν μπορούμε να το δοκιμάσουμε, οπότε ξεκινάω να τις ε, βάζω, δεν θα τις ε, καργάρω μέχρι να, μέχρι να τις βάλουμε όλες τουλάχιστον, απλά τις σφίγγω λίγο έτσι και μετά θα τις καργάρω, θα τις βάλω μια όλες και θα τις καργάρω σταδιακά τις τρεις από τις τέσσερις βίδες που μας δίνει σε αυτές τις ε, τρεις ε, τρύπες. Εδώ, μία εδώ, μία εδώ και μία μόλις εδώ. Σω να βάλουμε και την τελευταία και να τις καργάρω και λίγο. Φαίνεται να έσφιξαν, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή από το πώ θα το πιάνει κάποιο και πού θα βάζει πίεση κάτω, να μην σπάσει κανένα από αυτά τα λεπτούτσικα κομμάτια ή αυτά ξέρω εγώ. Που τώρα δεν φαίνεται να κάναμε καμιά ιδιαίτερη ζημιά, ούτε αυτά να τα χαλάσαμε. Αυτά παίζει να τα χαλάσαμε λίγο, οπότε κάτσε να τα σιώσουμε λίγο. Και μπήκε. Τώρα που μπήκε όμω αυτή, τώρα είναι και το αστείο που έχουμε να βάλουμε όλα τα καλώδια. Και το καθένα θα έχει διαφορετική θέση. Κάτσε να δούμε τώρα. Πού μα δίνει να βάζουμε το καθένα, Μα δίνει να ξεκινάμε με αυτό, με το καλώδιο των αγκυρών. Όπου εντάξει, σε πρώτη φάση μα το έχει σαν οδηγία, το βγάλε το σύρμα. Ξέρω εγώ. Ε, απλά για να πιάνει παραπάνω εικόνε για οδηγίε, Ναι. Ευχαριστώ. Λε και δεν θα βγάζαμε το σύρμα. Μα το περνάει μέσα από εδώ. Μα δίνει να το περνάμε μέσα από εδώ. Και πού πηγαίνει και το βάζει στο 2. Όπου το 2 ποιο είναι. Α, το 2 είναι από εδώ. Το 2 είναι από εδώ Μεργέ. Και το δείχνει τώρα. Δε το, πώ το δείχνει, Μπέρδεψε, ρε Το 2 είναι από εδώ. Τώρα, τέλο πάντων, ε, το καλώδιο που φέραμε εδώ τη άγκυρα και αυτά, θα το φέρουμε στο 2, στο νούμερο 2. Προσοχή, πώ ε, θα το βάλουμε. Έχει μέσα δύο πινάκια. Ε, βλέπω τα πινάκια, και ακολουθήστε εσείς την γραμμή. Έχει μια γραμμούλα. Γενικά, τέτοια όσοι ασχολούνται με υπολογιστέ και αυτά, θα το βρείτε λίγο ακόμα πιο εύκολο αυτό το πώ θα το βάλετε τουλάχιστον. Εδώ ε, από την ανάποδη, όχι πάνω το βάλω από την ανάποδη. Ναι. Νομίζω ότι οι γραμμέ είναι απ την άλλη, όχι. Κάπω έτσι μπε, μπήκε. Εδώ. Πιέστε το και λίγο να μπει και νομίζω ότι είμαστε εντάξει ή όχι. Ναι, άλλο να μπει δεν έχει. Οπότε βάλαμε αυτό το καλώδιο. Έχουμε να κάνουμε και cable management με δες Λοιπόν, τα αφήνω τώρα αυτό πάνω έτσι που δεν είναι σωστό. Πες για να σπάσουμε εκεί τον ε, πυργίσκο. Δεν είναι καθόλου σωστό αυτό. Τώρα το επόμενο που μα βάζει να παίρνουμε είναι αυτό. Αυτό το εδώ κάτω, αυτό, αυτό μπαίνει στο 3. Ε, Α πούμε. Και αυτό να έχει αυτή την απόσταση. Τα, τα πινάκια να είναι προ τα πάνω. Δηλαδή κάπω έτσι, εδώ. Βλέπετε το πιο κοντινό να είναι προ τα πάνω. Νομίζω ότι όλα έτσι είναι να μπουν. Να είναι πιο κοντά προ τα εδώ. Αλλά τώρα δοκιμάστε το ίσα μου. Λέτε ότι δεν μπαίνει από τη μία, θα μπει από την άλλη. Αλλά λέμε τώρα. Και προσοχή γιατί είναι. Ε, σα είναι αυτά τέλο πάντων, τα φυσάκια του εκεί. Τι άλλο τελειώσαμε αυτό, αυτό το βάλαμε. Πάμε στη θύρα 3. Το επόμενο. Έλα ρε, μα βάζει να το γυρνάμε αυτά τα χαζά που κάνει τώρα. Γύρω να το ξέρω εγώ από εδώ και βλακίε. Τώρα παίρνουμε το καλώδιο που έρχεται από μέσα. Ω, oh, που είχαμε βάλει το μοτοράκι εκεί που είχαμε δοκιμάσει ε, αυτό. Παίρνουμε το καλώδιο που έρχεται από μέσα, από το μοτοράκι εδώ το οποίο καλώδιο, ε, εντάξει, πώ το λέει επακριβώς, 10-1, όχι 2-12 νομίζω το λέει, 2-12 πρέπει να το λέει αυτό το καλώδιο και το περνάμε μέσα από εδώ, το περνάμε μέσα από αυτό, έλα εδώ και σε ποια το βάζουμε, στη θύρα, στη θύρα 6 αυτό το βάζουμε στη θύρα 6. Έλα ρε φίλε, κάνουμε δουλίτσα εδώ ηλεκτρολογική, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ενώ το κράζω, ε, Τόσο, τόση ώρα και γενικά τόσο καιρό. Αλλά όταν θα δουλέψουν και όλα αυτά, θα είναι, λίγο, θα είναι λίγο διαφορετικό. εντάξει Θα είναι λίγο κάτι όπου για κάποιο λόγο τώρα δεν θέλει να μπει και μου σπάει τα νεύρα. Τώρα μπήκε. Εδώ. Αυτό που ξεκινάει από κάτω-κάτω και -κάτω, είναι όπω σήκωνε για το ύψος νομίζω ρύθμιζε ή όχι. Ρε. Α, όχι, πρέπει να ήταν για να δουλέψουν τα. αυτά να κάνει το εφέ του όπλου. Το εφέ του, του χτυπήματο ε, ήταν αυτό που τα κουνούσε λίγο που το είχαμε δοκιμάσει εξ αρχή. Το είχαμε δοκιμάσει πολύ αρχή. Ε, αυτό νομίζω είναι αυτό. Συνδέσαμε και αυτό εδώ πέρα. Αυτό μπήκε στο, στο 6. Λοιπόν, και αφού το βάλαμε και αυτό στο 6, με τι συνεχίζουμε, συνεχίζουμε με αυτό το μοτοράκι όπου το είχαμε βάλει τελευταία. Ήταν για να ρυθμίζει το ύψο, νομίζω. Αυτό παίζει αυτό να ήταν για το ύψο, δεν θυμάμαι κιόλα. Πάλι το περνάμε από μέσα και αυτό, εντάξει το φέρνουμε από κάτω από εδώ όπως θέλει ο καθένας, νομίζω από εδώ από κάτω είναι σωστό γιατί μετά αυτό παίζει να είναι αυτά τα δύο καλωδιάκια απλά μας δίνει το, το, δεματικό να τα δέσουμε, δεν νομίζω καν να χρησιμοποιήσω το δεματικό, ε, θα δούμε, πέρνα όμως, πέρασε, ναι, ωραία, το φέρνουμε και αυτό από εδώ κάτω, Λοιπόν, και πού μα λέει να το βάζουμε τώρα αυτό, δεν μα λέει σε αυτή τη μεριά των οδηγιών. Έχει τώρα μια έξτρα φωτογραφία και απλά σου λέει ότι πιάσει αυτό, έλα ρε. Τζάμπα τώρα φωτογραφίε. Δε εδώ πέρα, σε εδώ από μέσα. Όχι, έχει, 100 φωτογραφίε τώρα. Τέλο πάντων, οι ε, χαζουμάρε. Και το βάζουμε στο 8. Αυτό το βάζουμε στο 8. Όπου πιάσαμε που ήταν το καλώδιο από αυτό το μοτεράκι που βάλαμε τελευταία. Όπω είπα, μην τα μπερδέψει κανένα στα καλώδια εδώ. Και γίνει κανένα να χταρμά, πάει κανένα σα το δοκιμάσει και αντί να το σηκώνει, ξέρω εγώ, το κατεβάζει ή οτιδήποτε. Που το πιο πιθανό είναι να μην δουλέψουν. Ε, αλλά λέμε τώρα, αυτό το βάζουμε στο 8. Ε, καν εντάξει, θέλει και προσοχή, μην καεί τίποτα ή οτιδήποτε. Και το τελευταίο που μας έμεινε ήταν αυτό που το είχαμε ακόμα δεμένο και εντάξει αφιερώνει οδηγίες και φωτογραφίες στο ότι ξέρεις ξεδίπλωσέ το Τέλος πάντων αυτό το βάζουμε στο 7 Όπου και αυτό το περνάμε μάλλον μέσα από εδώ ναι Και αυτό το περνάμε μέσα από εδώ τα, τα πολλά το, το βαρύ το μοτεράκι αυτό να είναι τη κίνηση στο κατευθυντήριο μοτεράκι τέλος πάντων του πυργίσκου Όπου αυτό φαίνεται να έχει και αρκετά καλώδια και αυτά και πρέπει να είναι το πιο ζώρικο από όλα ε, Έλα Παίρνω όμω μια καλάγια. Εδώ, τώρα που πέρασε μια καλά, αυτό το βάζουμε στο 7. Φαίνεται ότι είναι αρκετά έτσι φαρδί. Α, έχουμε κι άλλο να βάλουμε. Σε κάτι έχουμε να βάλουμε το 1 και σε κάτι έχουμε να βάλουμε το 5. Οπότε εδώ πάνω έχουμε να κουμπώσουμε κι άλλα σε αυτή την πλακέτα, βλέπετε. Εδώ τώρα το βάζουμε κι αυτό στο 7 ε, για την ώρα. Μπες ρε, μπήκε. Θέλω να πιστεύω πω μπήκε καλά. Ναι, μπήκε και αυτό. Και τώρα τι μα δίνει να πιάνουμε εν τω μεταξύ αυτό δεν μα δίνει να το πιάνουμε. Αυτό γιατί να μην το πιάσουμε. Δηλαδή, εγώ τώρα με το cable tie αυτά θα τα πιάνα κάπου εδώ, α πούμε. Ε, έτσι. Αυτά. Δεν ξέρω ακόμα, δεν θα το χρησιμοποιήσω ακόμα ιδιαίτερα. Ε, θα δούμε γιατί μπορεί να χρειαστεί και ακόμα κανένα. Ε, τέτοιο μπορεί να χρειαστεί και ακόμα κανένα, δηλαδή να κάνουμε ένα πιάσιμο, ξέρω εγώ, κάπου εδώ και ένα να τα πιάσουμε και εδώ. Αλλά θα έρθει για την ώρα, δεν το βάζω ε, αυτό. Για την ώρα δεν το βάζω αυτό. Γιατί θα δούμε πώ θα πάει. Θέλω να κάνουμε τι δοκιμέ αυτά να δούμε ότι όλα δουλεύουν σωστά. Και μετά θα το κλείσω με αυτό. Και εντάξει, γενικά έχω και άλλα δεματικά είτε στο μαγαζί, είτε από το PC Building που ασχολούμαστε και αυτά. Δεματικά τέτοια βρίσκουμε. Δεν είναι κάτι. Αλλά ωραίο και εκ okay. μέρου του μαζί είναι και μόνο ένα. Ή βασικά. Α, ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό το κάνω και στο PC Building, δεν το δίνω γενικά με τέτοια για να μπορώ να το ανοίξω εύκολα. Ε, με αυτά. Να παίξουμε μπάλα με αυτά για να μπορεί κάποιο να τα κλείσει εδώ όλα τα καλώδια να τα μαζέψει. Ε, αν θέλει, π.χ. τώρα μπορούμε να το δούμε λίγο. Κάτω το ξαναφήσω λίγο κάτω. Ε, εδώ. Θα κρατήσω και αυτά. Ναι, 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 ναι. Από το να έχουμε να βάλουμε το cable tie όπου πες ότι κάτι έγινε και αυτά και θέλει κόψιμο το δένουμε με αυτά. Ε, με αυτό το σειρματάκι το ξέχασα τελείω, είναι τώρα που το είδα μπροστά μου. Το κάνω και στου ε, υπολογιστέ αυτό για να μην έχω να κόβω μόνο από κάποια πολύ στάνταρ που βάζω όντω δεματικά. Βλέπετε, και το έχουμε πιάσει τώρα με αυτό. Εγώ τουλάχιστον τα το πάντρεψα έτσι. Τώρα στι οδηγίε αλλιώ το δείχνω. Θα δούμε τι cable management, τι cable management θα κάνουμε εδώ ε, όταν έρθει εκείνη η ώρα. Μήπω αυτό το τραβήξουμε λίγο για να μην εξέχει από εκεί. Καλύτερα να εξέχει από εδώ. Κάπω έτσι. Και αυτό μπορούμε να το λύσουμε, να το ανοίξουμε, να το βγάλουμε, να κάνουμε τη δουλειά μα και το ξαναδένουμε έτσι. Κάπω έτσι, ναι, ναι, ναι. ναι πολύ κομπλέ. Ε, νομίζω αυτά για σήμερα. Εντάξει, σήμερα κάναμε καλωδιώσει εδώ, βάλαμε και πλακέτε. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσουμε για thumbnail. Να φανούν εδώ κάτω τα καλώδια και το cable management που κάναμε που ακόμα δεν είναι και πάρα πολύ σωστό. Θα δούμε όταν ήρθε να το κλείσουμε. Πώ θα γίνει το τελικό cable management και αυτά να μην εμποδίζουμε. Να μην εμποδίζουν κι και αυτά. Θα δούμε. Νομίζω κάτι άλλο που δεν μου ξέφυγε. Κάτι όλα τα κουμπόσαμε. Ναι. Ε, αυτά. Αυτό ήταν το τελευταίο για σήμερα που νόμιζα ότι θα είναι πιο εύκολο τελικά ήταν λίγο πιο ζώρικο από ό,τι περίμενα. Αλλά εντάξει, έβαλα τα άλλα. Μήπω να το βάλουμε δεύτερο αυτό και αφήσω το αίμα για το τέλο. Θα δω. Θα δω. Ενδέχεται να είναι αυτό το τελευταίο που ανεβάζουμε σήμερα γιατί είχε λίγο μπέρδεμα εδώ με τα καλωδιάκια το τελευταίο βίντεο. Τι συλλογέ που θα βρω Τετάρτη που θα πάνε για αύριο, Σκαραβέι, παραμύθια και τέτοια. Ό,τι βρω σήμερα στο περίπτωρο θα πάει αύριο. Αυτά τώρα θα γυρίζω τρίτη βράδυ. Το βλέπετε και στην σελίδα ότι μου γράφετε κάτω στα σχόλια πώς σα φάνηκε αυτά. Όπω είπα, αν κάποιο θέλει να συλλέξει αλλιώ τον Bismarck, όλα αυτά τα τεύχη τρώνε skip και δεν κάνει καθόλου δουλειά εδώ κάτω. Βάζει μόνο πάνω πράγματα και μπορεί να γλιτώσει αρκετά τεύχη, νομίζω. Λίγο πολύ είναι αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε να subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμά.